Είμαστε όλοι εδώ, οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία. Είμαστε όλοι εδώ και προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας και την ασφάλεια της Ελλάδας. Στο φουλ έχει ανάψει η κυβέρνηση τις μηχανές αναφορικά με το μεταναστευτικό, με στόχο την πολυμέτωπη θωράκιση της χώρας εν ώψη του νέου πολιτικού σχεδιασμού της Γερμανίας. Από τις καστανιές του Εύρου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έστειλε το μήνυμα πως ο Εύρος θωρακίζεται, ενώ τόνισε ότι ο φράχτης συνεχίζεται να κατασκευάζεται. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε από το φυλάκιο των Καστανεών ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στις επάλξεις με στόχο την προστασία της ασφάλειας της Ελλάδας και των πολιτών. Η ελληνική αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος. Το εννοώ, το εννοούμε και το υπηρετούμε. Και θα συνεχίσουμε με έργα πολύ συγκεκριμένα, με υποδομές, για να συμπληρώσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο, τεράστιο έργο από πλευράς όγκου αλλά και σημασίας που γίνεται εδώ στις απαρχές της Ελλάδος. Στην θωράκιση του Εύρου αναφέρθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαβεβαιώνοντας την αποπεράτωση του φράχτη με στόχο την προστασία τόσο των ελληνικών όσο και των ευρωπαϊκών συνόρων. Ο φράχτης συνεχίζει να κατασκευάζεται. Συνοριοφύλακες προσλαμβάνουμε νέους άλλους 150 στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στην Ροδόπη και στην Καβάλα, για να ελέγχονται οποιασδήποτε ροές εξακολουθούν να υπάρχουν, έστω και λίγες. Οι ροές είναι ελάχιστες. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί συνοριοφύλακες είναι μια αποστολή η οποία εγγυάται ότι η Ελλάδα προστατεύει τα δικά της αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Υπηρετούμε όλα στις ευρωπαϊκές συνθήκες, τη συνθήκη Σέγκεν, την πρόσφατη συμφωνία, το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και είμαστε εδώ όλοι μαζί για να συνεχίσουμε να υπάρχει η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες ασφαλείς. Η απαρέγκλητη προστασία των συνόρων της χώρας βάσει των ευρωπαϊκών συνθήκων σημειώθηκε από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ως απάντηση στην μονομερή καταγγελία τους από την Γερμανία. Τα σύνορα της Ευρώπης είναι εδώ, αλλά ταυτόχρονα και οι συμφωνίες και όλα τα μεγάλα σχέδια τα οποία έχουν αποφασιστεί από την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εδώ. Δεν μπορεί κανένας να αυτοσχεδιάζει. Πρέπει να εφαρμόσουμε όλοι αυτά τα οποία αποτελούν τη συνθήκη και τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να ζούμε στην Ευρώπη ως πολίτες. Στην συνέχεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησε επίσκεψη ως επίτιμος δημότης στον Δήμο Ορεστιάδας. Τα προβλήματα του Δήμου Ορεστιάδας είναι εθνικά προβλήματα, δεν είναι τοπικά προβλήματα. Έχουν αυτό το χαρακτήρα τον εθνικό και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται μια συνολική, ολιστική αντιμετώπιση και διαχείριση. Πράγματι, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την ασφάλεια των συνόρων, για την ασφάλεια της χώρας. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος, ο Βόρειος Εύρος ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, τα προβλήματά του είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συμμερίζουμε τις αγωνίες και τις ανησυχίες του Δημάρχου και των συνεργατών του. Η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της περιοχής. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας, να προστατεύουμε δηλαδή τα σύνορα, την ασφάλεια της Ελλάδας.